Έχουμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα. Έχουμε εξέλιξη πολιτική. Πάμε στην εξέλιξη πολιτική. Λέει εδώ πέρα τώρα και υπάρχει ένας αναβρασμός στη Νέα Δημοκρατία, γιατί έρχεται η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και ζητάει συνεργασία με το ποτάμι του κυρίου. Του κυρίου. Τον ξεχάσαμε. Το θυμάται κανένας. Τον θυμάται τον κύριο Θεοδωράκη κανένας. Γιατί μόνοι μεταξύ τους το θυμούνται. Κάποιοι λίγοι. Το 0,001% της ελληνικής κοινωνίας. Τι πάει να γίνει τώρα, παιδιά. Θοδωράκης πάει στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι φαίνεται, τουλάχιστον εξοκοινοβουλευτικά. Για να μην πάει στο ΣΥΡΙΖΑ τον παίρνει το καταλάβει. Ναι. Να τον πάρει η Νέα Δημοκρατία τώρα. Ρίζουν και οι δύο, θα έλεγα καλύτερα, για τον κύριο Θοδωράκη. Και ναι. Τσίπρας και Νέα Δημοκρατία, Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει ακουστεί δηλαδή ότι θα είναι το μακρύ, ξέραμε μέχρι χθες ότι θα αποτελεί το μακρύ χέρι του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Θεοδωράκης. Τώρα ανατρέπονται όλα. Το θέμα εδώ είναι ότι ο κόσμος της Δημοκρατίας είναι σε ένα μεγάλο αναβρασμό. Θα έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Ψωμιάδη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον Παναγιώτη Ψωμιάδη, καλησπέρα. Υπάρχει αναβρασμός. Βλέπουμε στελέχη Παναγιώτη Ψωμιάδη στο κέντρο της Νέας Δημοκρατίας να τα βγάζουν εκτός και βλέπουμε η Νέα Δημοκρατία να ανοίγει τις αγκάλες στον κύριο Θεοδωράκη. Στενάχωρες συζητήσεις κάνουμε, στενάχωρες για τη μεγάλη κεντροδεξιά οικογένεια του Κωνσταντίνου Καραμαλή, για μας που βάλαμε ένα λιθαράκι στη μεγάλη αυτή παράταξη. Όμως, το είπατε εσείς προηγουμένως, αφήνουμε το δικό μας σώμα, τις δικές μας ιδεολογικές συνεργασίες και πάμε σε συμμαχίες τραβεστή. Όλο το ποτάμι, ούτε το 10% δεν έχει του Καρατζαφέρη, του Ψωμιάδη, του Νικολόπουλου, του Αϊβαλιώτη και όλων αυτών που δώσαμε και δεν πήραμε τίποτε από τη Νέα Δημοκρατία και θέλουμε να ξαναδώσουμε. Δυστυχώς όμως η σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία που αγωνιστήκαμε δεκαετίες. Απέχει παρασάγκας ιδεολογικά. Είναι η παράταξη στην οποία δεν ακούς εδώ και χρόνια τρεις λέξεις. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Εμείς λοιπόν είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τη μεγάλη συνεργασία, τη μεγάλη συνεργασία και ενότητα της μεγάλης πατριωτικής αυτής οικογένειας. Είμαστε κοντά στην επιτυχία. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι λάθος της κυρίας Μπακογιάννη, όχι μόνο της κυρίας Μπακογιάννη, και άλλες φωνές ακούγονται στη Νέα Δημοκρατία και από τον ίδιο τον Πρόεδρο. Όμως διαφωνώ κάθετα. Περιμέναμε όλοι και κλείνουμε αυτό, ένας νέος πολιτικός όπως είναι ο κύριος ο Κούλης, ο Μητσοτάκης, να ανοίξει την αγκαλιά και να πει ελάτε παιδιά, για όλους έχει η Νέα Δημοκρατία. Σήμερα στη Νέα Δημοκρατία είναι λίγοι για να είμαστε διχασμένοι. Δυστυχώς μείνανε λίγοι, δεν το έχουν καταλάβει. Θα το καταλάβουν. Παναγιώτη Ψωμιάδη, θέλω να παραμείνει στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιατί θα δούμε κυρίως...